Σάλλος με την καταδίκη παπά. Μητσοτάκης. Ατιμωτικό αδίκημα. Πού κρατάει το Τσίπρα? Market Pass. Ανάσα στα ευάλωτα νοικοκυριά. Ευπρόσδεκτο το μέτρο από τους φορείς. Δημήτρης Μπιάγκης. Συντάσσομαι στο πλευρό των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε ό,τι αφορά το επίδομα παραμεθωρίου. Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα Κέρκυρας. Όχι άλλο εμπεγμός της κυβέρνησης απέναντι στους συνταξιούχους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 25 Φεβρουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Η ομόφωνη καταδίκη του Νίκου Παπά από το ειδικό δικαστήριο και μάλιστα στην ανώτατη ποινή των 2 ετών με αναστολή για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών επί ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί την άτυπη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Το ειδικό δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή στον Νίκο Παπά, καθώς τον ενέκρινε ομόφωνα ένοχο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Το γεγονός στυλίτευσε από την Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναρωτιέμαι, θα συνεχίσει ο κύριος Τσίπρας να μιλά για δικαιοσύνη όταν σήμερα κιόλας ο στενότερος συνεργάτης του, κύριος Παπάς, κρίθηκε αμετάκλητα ένοχος στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, είπε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: Υπάρχουν δικαστές ήττας Αθήνας, μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγες εβδομάδες. Το απαντώ ναι. Υπάρχουν και καταδίκασαν αμετάκλητα τον στενότερο συνεργάτη του για παράβαση καθήκοντος, το πιο ατιμωτικό δηλαδή έγκλημα για έναν δημόσιο λειτουργό. Για να σημειώσει με νόημα. Και καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας κρατά τον κύριο Παπά στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι πώς όμως κρατά ο κύριος Παπά τον κύριο Τσίπρα για να τον κρατά στα ψηφοδέλτια. Θα το μάθουμε και αυτό. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ως πολιτική δίωξη και όχι αμερόληπτη απόφαση της δικαιοσύνης την καταδίκη του Νίκου Παπά, με τον ίδιο μάλιστα τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για ειδικά δικαστήρια που στήθηκαν για τους υπουργούς του και για ποινικοποίηση της πολιτικής. Όσον αφορά το αν θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς, μετά την καταδίκη στο ειδικό δικαστήριο ήταν ξεκάθαρη απάντηση: θα είναι κανονικά, όπως έχει ανακοινωθεί, θα κριθεί από το λαό και όχι βάσει μιας πολιτικής δίωξης και μιας άδικης απόφασης. Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου, δήλωσε πως ο Νίκος Παπάς θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει υποψήφιος και θα κριθεί βεβαίως από το λαό, την ψήφο του οποίου θα ζητήσει. Όπως και η απόφαση αυτή θα κριθεί από το λαό στο πλαίσιο των εκλογών. Ανταπαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις τόσο του κύριου Παπά όσο και του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου για 2 χρόνια φυλάκιση, κάνει λόγο για απόψεις που συνιστούν τον τραμπικισμό αλλά γκρέκα και παραμπέμπουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Για να προσθέσει, για να κρατάει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Παπά στα ψηφοδέλτια, καταλαβαίνουμε πόσο κρατάει ο κύριος Παπάς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Οικονόμου σημειώνει ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μη αποδεχόμενος αυτή τη θεμελιώδη συνταγματική πρόβλεψη, αμφισβητεί τον σκληρό πυρήνα του συντάγματος και του πολιτεύματος. Όσα λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Παπάς θα μπορούσαν να συνοψιστούν στο εξής. Δεν υπάρχει νομιμότητα, υπάρχει μόνο σκοπιμότητα. Οι αποφάσεις είναι καλές και δίκαιες μόνο όταν συμφωνούμε με αυτές. Δεν υπάρχουν θεσμοί μονάχα λαός. Το πλέον επικίνδυνο είναι ότι στο τέλος της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύονται απειλές εναντίον της δικαιοσύνης και των λειτουργών της, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον λαό να επιβάλλει δικαιοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτή και μόνον η αποστροφή συνιστά εξτρεμισμό χειρίς του είδους και ευθεία βολή εναντίον της δημοκρατίας μας. Όποιος θέλει να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη επιδιώκει να γίνει τύραννος, κατέληξε ο κύριος Οικονόμου. Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου αντέτεινε ότι ο κύριος Οικονόμου μάλλον κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Επειδή στην κυβέρνηση και ιδίως με τις παρακολουθήσεις, ο ένας κρατάει τον άλλον. Θαρρεί ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι γίνεται. Τον ενημερώνουμε ότι ο Τσίπρας δεν είναι Μητσοτάκης για να τον κρατάνε. Ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά αναμένεται να δώσει η κάρτα αγορών Market Pass, ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη νέα πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης είναι ισχυρό και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λίγα 24 ώρα από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας οι αιτήσεις για ένταξη στο Market Pass ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια.
Οι πολίτες έσπευσαν να αξιοποιήσουν το μέτρο ενίσχυσης των οικοκυριών τους με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Οι καταβολές των χρημάτων, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση, θα γίνουν στις 3 Μαρτίου. Όποιος επιλέξει την Άιλι κάρτα θα πάρει το 100% του ποσού στον κάθε μήνα που τρέχει. Όποιος επιλέξει κατάθεση στο λογαριασμό του θα λάβει το ποσό μειωμένο κατά 20% σε 2 δόσεις. Στις 3 Μαρτίου και στις 3 Μαΐου, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, επίσης διευκρίνησε ότι το πρόγραμμα λήγει στο τέλος Ιουλίου, αλλά το μηνιαίο ποσό αθροίζεται, δεν χάνεται και μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του Market Pass έως τέλος Αυγούστου. Το Market Pass επιστρέφει στο 10% από τις αγορές όποιο το χρησιμοποιεί. Διαφορά στο 85% των συμπολιτών μας, δήλωσε. Μάλιστα, λειτουργώντας συνδυαστικά με το καλάθι του νοικοκυριού, έτερη πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων των ανατιμήσεων, το όφελος για τους καταναλωτές θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Όπως υπογράμμισε σε δηλώσεις του κ. Παπαθανάσης, διατηρώντας σταθερή την τιμή, δίνουμε τη δυνατότητα όσοι θέλουν να ψωνίσουν φθηνότερα προϊόντα να τα αγοράσουν μέσα από το καλάθι. Μια τετραμελής οικογένεια να αγοράζει από το καλάθι είναι υπολογισμένο ότι θα εξοικονομήσει περίπου 80 ευρώ το μήνα. Επίσης, θα λάβει 52 ευρώ από την κάρτα αγορών. Αυτό μας κάνει 132 ευρώ. Κανείς δεν είπε ότι μπορούμε να καλύψουμε στο σύνολο όλο το κύμα ακρίβειας. Πράγματι, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι στο 15%, αλλά έχουμε τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό της Ευρώπης. Γι' αυτό έχουμε τα συγκεκριμένα εργαλεία που καλύπτουν εν μέρη το κύμα ακρίβειας. Για την κάρτα αγορών, Market Pass, από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τα ΚΕΠ, ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι την 15η Μαρτίου 2023. Να σημειώσουμε ότι το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προς αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ αγορών. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση του Market Pass εκδίδοντας άλλη ψηφιακή κάρτα, την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο κινητό τους και την οποία θα επιδεικνύουν στις αγορές τους. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το σύνολο του ποσού που τους αναλογεί σε 5 δόσεις, μία δόση για Φεβρουάριο και Μάρτιο 2023 και 4 μηνιαίες δόσεις μέχρι και τον Ιούλιο του 2023. Επίσης, μπορούν να επιλέξουν απευθείας καταβολή του ποσού επιδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα δηλώσουν εφόσον δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 80% του ποσού που τους αναλογεί σε 2-3 μηνιαίες δόσεις. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Market Pass μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023. Στη Λαϊκή Αγορά βρέθηκε εν ώψη της Καθαράς Δευτέρας ο βουλευτής της Κέρκυρας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στέφανος Γκίκας, προκειμένου να συνομιλήσει με τους καταστηματάρχες αλλά και να φουγκραστεί τα προβλήματά τους. Όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά, έτσι και φέτος στη Λαϊκή. Πράγματι, το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας περνάμε από τη Λαϊκή, το κάνω κάθε χρόνο αυτό. Έτσι και φέτος, να ψωνίσουμε κιόλας, να ευχηθούμε εδώ στους εργαζόμενους αλλά και στους πολίτες να έχουν καλά κούλουμα και καλή Σαρακοστή, γιατί πλέον μπαίνουμε στη Σαρακοστή. Υπάρχει κίνηση, εντάξει, οι τιμές είναι, θα έλεγα, στα ίδια επίπεδα με πέρσι, λίγο πιο πάνω, λογικό είναι. Από εκεί και πέρα, εγώ και μέσα από την συχνότητά σας θέλω να ευχηθώ σε όλους τους φίλους, τους πολίτες της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Ίσων, καλά κούλουμα και καλή Σαρακοστή. Μπαίνουμε πλέον στην τελευταία φάση και του δικού μας αγώνα, που είναι οι εκλογές. Έτσι, αναμένουμε μέσα στη βδομάδα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την ημερομηνία, που από ό,τι φαίνεται θα είναι 9η Απριλίου. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Τι θα ψωνίσετε? Είναι εδώ το καθήλυν αρμόδιο μέλος της ομάδος, η Όλγα. Θα ψωνίσουμε καλαμαράκια, γαρίδες, καναστρίδι και τα παραδοσιακά, τέλος πάντων, για τα κούλουμα.
Ανεβαίνει κίνηση σιγά σιγά στη δημοτική λαϊκή αγορά εν ώψη Καθαράς Δευτέρας. Αν και οι τιμές των σαρακοστιανών δεν έχουν μεγάλες διαφορές από πέρσι, οι καταναλωτές είναι σχετικά μουδιασμένοι στις αγορές τους. Παρ' όλα αυτά, οι καταστηματάρχες εκφράσουν αισιοδοξία ότι την ημέρα της Καθαρά Δευτέρας καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι πελάτες της τελευταίας στιγμής. Οι τιμές όπως πάντα. Τιμές ακριβές. Το ίδιο με πέρσι σχεδόν είναι το ίδιο. Εδώ στη λαϊκή. Άρα είστε ευχαριστημένος. Εγώ πάντα είμαι ευχαριστημένος γιατί δεν κάνω και παζάρια, δεν κάνω παζάρια. Όταν μου αρέσει κάτι το πληρώνω. Για Καθαρά Δευτέρα ψωνίσατε. Για Καθαρά Δευτέρα ψωνίσατε. Ναι, ναι, γι' αυτό εννοώ ότι είναι Καθαρά Δευτέρα. Τι πήρατε. Καλαμπάρια, γαρίδες και ψάρια για τις γάτες. Η κίνηση για Καθαρά Δευτέρα. Πιστεύω ότι είναι καλή, σχετικά είναι καλή. Είναι η αναμενόμενη. Είναι πολύ καλές, οι περσινές. Κοιτάξτε, όλα καλά. Πιστεύω να κυλήσει καλά μέχρι και Καθαρά Δευτέρα. Σε σχέση με πέρυσι. Ακόμα δεν είδαμε. Καθαρά Δευτέρα πιστεύω να είναι η κορύφωση. Φέτος έχουμε αύξηση στις τιμές. Καθόλου. Είναι οι ίδιες τιμές, παιδιά. Οι ίδιες τιμές με τα περσινά. Τα θράψαλα δηλαδή σε τι τιμή κυμαίνονται. Εγώ δεν έχω. Τα θράψαλα θα σε γελάσω 12. Ας πούμε η σοφία 14, το καλαμάρι 18. Μάλιστα. Τι θα πάρετε. Λίγο χταποδάκι, κάνα στριδάκι, καλαμαράκι, σουπιά. Αυτά τα κύρια. Οι τιμές πώς σας φαίνονται. Εντάξει, συγκρίσει και με άλλα μέρη, ικανοποιητικές είναι. Και στην Αθήνα που βλέπουμε βαρβάκι και έτσι, μικρή διαφορά, δεν υπάρχει κάτι το... Φέτος λόγω και των ανατιμήσεων πρόκειται να είστε περιορισμένοι στις αγορές σας ή όχι. Πάντα. Δεν θα κάνουμε όπως κάναμε πιο παλιά. Αυξήθηκε σήμερα η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Καλά πάμε. Ελπίζουμε και σε μια καλή Καθαρά Δευτέρα. Αυτά. Ο κόσμος ψωνίζει αρκετά. Είμαστε σε καλά επίπεδα ακόμα. Σε σχέση με πέρυσι αυτές τις μέρες. Πέρσι ήταν λίγο πιο καλύτερα θεωρώ. Ήταν λίγο καλύτερα βασικά. Φέτος εντάξει. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο ας πούμε. Θεωρείτε ότι η αυξήση στα προϊόντα έχει αναστείλει την επιθυμία των καταναλωτών, την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ναι, θεωρώ πως ναι. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή σε όλα τα προϊόντα, όχι μόνο στα δικά μας τα προϊόντα. Γενικά ο κόσμος είναι λίγο πιο συγκρατημένος. Οι τιμές φέτος σε τι επίπεδα κυμαίνονται. Αύξηση 1-2 ευρώ περίπου αυτό. Όχι κάτι υπερβολικό. Προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές όσο μπορούμε και εμείς χαμηλά. Ούτως ή άλλως είμαστε ιχθυοπαραγωγή, έχουμε δικά μας καΐκια. Και προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να τις κρατάμε σε ένα επίπεδο για να είναι προσιτής και στο κενό. Τώρα τα μύδια πόσο πάνε. Τα μύδια είναι στα 6 ευρώ. Χταπόδι. Χταπόδι είναι στα 18. Καλαμάρι. Στα 18. Γαρίδα. Στα 18. Σε σχέση με πέρσι είναι οι ίδιες τιμές αυτές. Ναι, είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές. Αυτό. Τι προτιμάει περισσότερο ο κόσμος για την Καθαρά Δευτέρα. Καλαμαράκι θεωρώ, χταπόδι, μύδια, δηλαδή αυτά είναι που και σουπιές. Είναι που φεύγουν περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα με αναφορά του προς τον αρμόδιο υπουργό. Ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Δημήτρης Μπιάνκης, συντάσσεται στο πλευρό της ενός σοφρονιστικών υπαλλήλων Κέρκυρας σχετικά με την χορήγηση επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών. Είμαστε ένα υπόμνημα και μια επίσκεψη από τους ανθρώπους της Ένωσης Σοφρονιστικών Υπαλλήλων της Κέρκυρας. Είναι και αυτή μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι εν αντιθέση με άλλες ομάδες, οι οποίοι παίρνουν το επίδομα της παραμεθορίου, δεν το παίρνουν, ούτε αυτοί δεν το δικαιούνται. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία πραγματικά περνάει δύσκολα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι συνεχώς εκτεθειμένη σε μια σειρά από, αν θέλετε, προβλήματα που υπάρχουν στα εσωτερικά των φυλακών και έχουν να κάνουν με μολυσματικές, παθολογικές, ψυχικές ασθένειες και είναι χρέος και αυτών των ανθρώπων εν αντιθέσει με την κυβέρνηση να πάρουμε θέση και να στηρίξουμε την αναγκαιότητα να πάρουν και αυτοί το επίδομα της παραμεθορίου. Είναι, ξέρετε, τραγικό κάποια ή άλλα επαγγέλματα να δέχονται το συγκεκριμένο επίδομα και οι αστυνομικοί, ας πούμε, ή αυτοί εδώ τώρα που σας μιλάω, οι υπάλληλοι των σοφρονιστικών καταστημάτων της Κέρκυρας, να μην το δικαιούνται. Δεν μπορεί παραμεθόριος να είναι αλακάρτη. Παραμεθόριος
τι πραγματικά ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, πολύ δε περισσότερο επαγγέλματα τέτοια που κοπιάζουν ιδιαίτερα και έχουν ιδιαίτερο ειδικό βάρος, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εξαιρούνται αυτοί του επιδόματος. Λόγος για τον οποίο, όπως καταλαβαίνετε, απευθυνθήκαμε και στον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, ταυτιζόμενοι με το περιεχόμενο του υπομνήματος και ζητώντας και εμείς από τη μεριά μας, ενδυναμώνοντας τη φωνή για την αναγκαιότητα να δοθεί αυτό το επίδομα. Ψηφίσμα εξέδωσαν τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων του ΙΚΑ και Κέρκυρας, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τον εμπεγμό της κυβέρνησης απέναντι στους συνταξιούχους, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στο θέμα αναφέρθηκε η πρόεδρος του Σωματείου, η κυρία Σοφία Λίβερη. Την προηγούμενη 5η 23 του μηνός πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου των Συνταξιούχων του ΙΚΑ, όπου εκεί εξέτασε όλα τα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν. Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός του 2023, καθώς και το πρόγραμμα δράσης. Το πρόγραμμα δράσης που αναφέρεται σε θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας ταλανίζουν όλο αυτό το διάστημα, όπως είναι ότι δεν πήραν όλοι οι συνάδελφοι τα αναδρομικά και πρέπει να τα πάρουν βάσει της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Πρέπει να σας πω ότι η αύξηση αυτή την οποία έδωσε η κυβέρνηση το 7,75 δεν αφορά όλους, όπως γνωρίζετε κι εσείς. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά, η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει κάποιο επίδομα άπαξ, γιατί δεν θέλει να καταργήσει την προσωπική διαφορά, για να πάρουν και οι συγκεκριμένοι τις αυξήσεις που πρέπει. Βέβαια, αυτή η αύξηση εξανεμίζεται από την ακρίβεια που επικρατεί στην αγορά και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των συνταξιούχων. Εμείς τουλάχιστον θα έπρεπε να πάρουμε και στην κύρια και στην επικουρική αυξήσεις ίσες με το ύψος του πληθωρισμού. Επίσης, θέλουμε να στελεχωθεί το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ελλείψεις σε προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό κτλ. Γι' αυτό και θα συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 3 Μάρτη και καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν μέρος, να μπορέσουμε να διαδηλώσουμε, γιατί πραγματικά τα θέματα της υγείας είναι πολύ σοβαρά και θα πρέπει να μας απασχολούν, κυρίως εμάς που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να και οι ομοσπονδίες των συνταξιούχων και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να προκηρύξουν κινητοποιήσεις πανελλαδικά, για να μπορέσουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση να δώσει αυτά τα οποία οφείλει και που τόσα χρόνια έχουν περικοπεί από εμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και τις αυξήσεις, πρόκειται να κάνετε κάτι γι' αυτό, πρόκειται να διεκδικήσετε? Εμείς διεκδικούμε πάντα τις αυξήσεις οι οποίες πρέπει τουλάχιστον να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Και διεκδικούμε και εν ώψη του Πάσχα να καταβληθεί το δώρο Πάσχα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα, ότι εφαρμόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τις εφαρμόζει μονομερώς και όπως βούλεται, και να μην εφαρμόζει αυτό για τους συνταξιούχους. Είναι απέτησή μας, είναι χρήματα τα οποία έχουμε πληρώσει όλο τον εργασιακό βίο. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Να σας θυμίσω ότι περίπου 100 δισεκατομμύρια πήραν από τα ταμεία με τα μνημόνια για να στηρίξουν τις τράπεζες, τη χώρα και τα λοιπά, για να σώσουν τη χώρα. Βέβαια, η χώρα δεν σώθηκε, το χρέος αυξήθηκε, στα ταμεία δεν ξαναβάλανε φράγκο, μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές, που αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες γενιές θα πάρουν πολύ μικρότερες συντάξεις από τις υπάρχουσες σημερινές. Δεν καταργείται η προσωπική διαφορά, τη διατήρησε και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είχε ψηφιστεί βέβαια με τον νόμο Κατρούγκαλου της προηγούμενης κυβέρνησης. Όλα αυτά είναι προβλήματα που ταλανίζουν τον κόσμο, γιατί πια δεν μπορούμε να αντιπεξέρθουμε στο μήνα. Ο μήνας φτάνει μέχρι τις 15-16 του μηνός και οι χαμηλοσυνταξιούχοι από εκεί και πέρα δεν μπορούν να αντιπεξέλθουν. Δανείζονται από τα παιδιά τους, από γνωστούς, φίλους, χρωστάνε τα τηλέφωνα, χρωστάνε το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Πρέπει πραγματικά μετά από 13 χρόνια να πάρουμε αυξήσεις τέτοιες, οι οποίες θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε κινητοποιήσεις? Περιμένουμε τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας. Γιατί η Ομοσπονδία αποφασίζει πανελλαδικά και εμείς εδώ καλούμε τον κόσμο κάθε φορά να συμμετέχει. Κατά αντιτακτική μηνιαία καταβολή των αναπηρικών επιδομάτων, παρατηρήθηκαν, κυρίες και κύριοι, σε ορισμένες περιπτώσεις διαφοροποιημένες καταβολές λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στη πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ, που εξυπηρετεί τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα. Πάμε να δούμε τι λέει για το θέμα αυτό ο κύριος Σπύρος Ζουμπουλίδης. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή τα άτομα με αναπηρία έχουν υποστεί την κρίση της καταναλωτικής και ενεργειακής κρίσης και δυσκολεύονται όχι απλά να ζήσουν, να ζήσουν με αξιοπρέπεια την δύσκολη αυτή περίοδο. Ένα από τα θέματα που η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Απειρία
έθεσε τόσο τον Πρωθυπουργό της χώρας, Ιώνη Τσοτάκη, όσο και πρόσφατα στον καθήλυνα αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκουρά, για την αύξηση των χρονιακών αναπηρικών επιδομάτων, με το γεγονός ότι παρά αυτή την προαναφερόμενη αύξηση εις βάρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα της πιο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας που είναι τα άτομα αναπηρία, έχουν να αυξηθούν από το 2011 σε αντίθεση με μισθούς και συντάξεις που έχουν πάρει ήδη δύο αυξήσεις. Έτσι, επιτακτικό θέμα και αίτημα της Ελληνικής Δημοσιονομικής Άτομα Αναπηρία είναι άμεσα η αύξηση των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων, όπως έχουν αυξηθεί οι συντάξεις και οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα. Η απάντηση ήταν ότι θα εξεταστεί αυτό το αίτημα για να υπολογιστεί το δημοσιονομικό κόστος. Όμως εμείς απαντάμε ότι το δημοσιονομικό κόστος δεν μπορεί να αποβεί στις πλάτες της πιο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας με αναπηρία. Επίσης είναι και άλλα αιτήματα οικονομικού ενδιαφέροντος που ελαφρύνουν αρκετά την επιβάρηση αυτή, όπως είναι η απαλλαγή του ΕΝΤΙΑ και βεβαίως η διατήρηση της δαπάνης από τα τέλη ταξινόμησης των αυτοκινήτων και άλλες τέτοιες ελαφρύσεις. Ευελπιστούμε ότι ιδιαίτερα τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος και είναι σημαντικό αυτό, ότι αυτά τα αιτήματα θα γίνουν αποδεκτά από την ελληνική κυβέρνηση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου, που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Βαρούχας. Είχαμε χθες τον πλάνο τουριστικής προβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα πλάνο το οποίο είχε συνδιαμορφωθεί με όλους τους εμπλεκόμενους τουριστικούς φορείς μετά από αρκετή διαβούλευση, περνώντας από διάφορα στάδια. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, μια καταγραφή των δεδομένων της σημερινής κατάστασης, του προορισμού μας. Το δεύτερο ήταν μια καταγραφή και ένας απολογισμός για το τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια στον προορισμό μας, ποιες αλλαγές έχουν γίνει. Τι κάναμε εμείς έως τώρα. Το τρίτο κομμάτι έχει σχέση με στατιστικά, έχει σχέση με νούμερα, πώς αλλάζουν, πώς επηρεάζουν, πώς επηρεάζεται γενικότερα το ταξίδι στον προορισμό το δικό μας. Και το τέταρτο ήταν οι δράσεις που θα γίνουν την επόμενη σεζόν. Φυσικά πολλές δράσεις είναι συνεχιζόμενες από πέρσι, οπότε δεν περιμένουμε να έρθει ο Μάρτης για να ξεκινήσουμε τις δράσεις μας. Είναι ένα υπηρεσιακό έντυπο αυτό, έτσι ώστε τον επόμενο χρόνο ημερολογιακά να συνεχίσουν αυτές οι δράσεις που έχουμε ξεκινήσει ήδη. Και είχαμε τη χαρά το 90% του Δημοτικού Συμβουλίου να συμφωνήσει με αυτό και να μας δώσει εντολή για να συνεχίσουμε τις δράσεις. Αυτή η εντολή είχε δοθεί και πέρσι και πρέπει να ευχαριστήσουμε το Σώμα γι' αυτό, αλλά συγχρόνως να ευχαριστήσουμε και όλους τους τουριστικούς φορείς, οι οποίοι εκτός από τους συνδικαλιστικούς προβληματισμούς που έχουν, ασχολούνται πλέον και με το μάρκετινγκ και με την προβολή του προορισμού και γνωμοδοτούν καθημερινά γι' αυτό. Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Είναι κάτι που έχουν ξεκινήσει οι τουριστικοί φορείς και εμείς, σαν Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό, έτσι ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε κάποιους στόχους. Να υπάρχει δηλαδή επιτέλους μια στοχοθεσία. Η στοχοθεσία αυτή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι απλό. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε επέκταση της σεζόν ή ποιοτικός τουρισμός δεν είναι κάτι απλό. Θεωρώ όμως ότι από τη στιγμή που καθόμαστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και αυτό το πνεύμα μεταφέρεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Επίσης, θεωρώ ότι το γεγονός ότι δεν χρωματίζουμε τον τουρισμό, δεν λέμε είμαστε οι πράσινοι, οι κόκκινοι, οι μπλε, αλλά καθόμαστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και ξεχνάμε προσωπικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, είναι κάτι θετικό για τον προορισμό, είναι κάτι που άλλοι προορισμοί όπως η Ρόδος και η Κρήτη το έχουν κάνει εδώ και πολλά χρόνια και είναι ευκαιρία για μας αυτή τη στιγμή, αυτή η συγκυρία να το κάνουμε και εμείς. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής συνάντηση εργασίας μεταξύ αξιωματικών που στελεχώνουν τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων-Νήσων, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και στελεχών του ΚΕΔΑΣΥ, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν ανήλικους κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και η πραγματοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης των πολιτών. Το διάστημα τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πολλά περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας και βέβαια τις συνέπειες που έχουν στα παιδιά. Συνήθως δηλαδή τα παιδιά φτάνουν σε εμάς είτε γιατί έχουν προβλήματα μαθησιακά, είτε γιατί είναι κλεισμένα, είτε γιατί έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Και όταν φτάνουν σε εμάς, μετά από την συζήτηση που κάνουμε με την οικογένεια, με τη μητέρα συνήθως, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει η ενδοοικογενειακή βία. Είτε απέναντι στους γονείς μεταξύ τους, είτε και από τους γονείς προς τα παιδιά. Έχουμε χειριστεί κάποια περιστατικά, στα οποία συνεργαζόμαστε με τον κύριο Κανταρέλη, ο οποίος είναι στο τμήμα για την οικογενειακή βία. Και θεωρώ ότι κάποιες περιπτώσεις πήγαν πάρα πολύ καλά και νιώθαμε και εμείς μια ασφάλεια. Επειδή λοιπόν τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε, ιδιαίτερα μετά το COVID, πάρα πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που δεν φτάνουν ποτέ στο είτε οι γυναίκες να καταγγείλουν, είτε να βρεθεί κάποια μέρημνα για τα παιδιά, με αποτέλεσμα πολύ αρνητικές συνέπειες, θελήσαμε να κάνουμε μία συνάντηση, μιλώντας με τον κύριο Κανταρέλη και με γενικότερα όλο το τμήμα στην αστυνομία που ασχολείται με την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και γενικότερα, ώστε να συζητήσουμε μεταξύ τους και εκείνοι να μας κατευθύνουν ποιες θα είναι οι κινήσεις μας και εμείς να τους ενημερώσουμε για κάποια πράγματα, ώστε να γνωρίζουν και εκείνοι στο πώς να χειρίζονται κάποια περιστατικά, αν και γενικά από ό,τι κατανοήσαμε είναι επιμορφωμένοι, επιμορφώνουν και τους υπόλοιπους αστυνομικούς και ότι υπάρχει μια μέρημνα αυξημένη τα τελευταία χρόνια για τέτοιου είδους περιστατικά. Η συζήτησή μας πήγε πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε πάντα μια συνεργασία με έναν τρόπο και εμείς νιώσαμε κάπως πιο ανακουφισμένοι για όλα αυτά, γνωρίζοντας ότι πλέον μπορούμε να απευθυνθούμε σε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι μας είπαν ότι είναι στο πλευρό μας και ότι σε κάθε περίπτωση αν δούμε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά όσον αφορά τα αστυνομικά τμήματα, γιατί εκεί πρέπει να απευθύνονται, μπορούμε και απευθείας τους ίδιους και να βρίσκουμε λύσεις. Όπως επίσης μας ανακούφισε το γεγονός ότι στο επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών, όπου μπορεί να πηγαίνουν εκεί για κάποιο διάστημα και να προφυλάσσονται οι γυναίκες που καταγγέλουν βία μαζί με τα παιδιά τους. Ίσως να χρειαστεί μια συνεργασία μαζί μας ώστε να γίνεται ενημέρωση στον κόσμο για το πώς θα πρέπει να κινούνται σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιου είδους βία. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, καρναβαλικές εκδηλώσεις. Το μεσημέρι του Σαββάτου, η σχολή χώρου Step to Step συμμετείχε σε εκδηλώσεις αυτές, όπως άλλωστε συμμετέχουν αρκετά σωματεία, σύλλογοι, φορείς, σχολές χορού και σχολεία. Στο πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων αναφέρθηκε και αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Χρυσούλα Τόμπρου. Μετά έχουμε την Κυριακή τις 11 η ώρα μια εκδήλωση προσφοράς από το Σύλλογο Ελληνορώσων της Κέρκυρας στην Πλακάδα του Αγίου, που θα είναι μια εκδήλωση προσφοράς με τραγούδια και χορό από το Σύλλογο Ελληνορώσων, όπως σας είπα. Τις 12 θα είναι η μεγάλη παρέλαση του Λυκείου Ελληνίδων με ρούχα εποχής, με κοστούμια εποχής, που θα είναι κάτι πολύ όμορφο, πιστεύω. Είναι και αυτό που αρέσει στον κόσμο πάρα πολύ. Και τις 2:30 θα ξεκινήσουμε και γρήγορα, να μην καθυστερήσουμε, διότι δεν ξέρουμε πώς θα είναι και ο καιρός. 2:30 ώρα ξεκινάει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, που θα πιστεύω θα ευχαριστηθεί ο κόσμος το καρναβάλι της Κέρκυρας. Τελειώνοντας, θα γίνει το κάψιμο του καρνάβαλου, θα ακουστεί διαθήκη φυσικά στο πεντοφάναρο και θα γίνει το κάψιμο του καρνάβαλου. Και μετά θα ακολουθήσει ένα πάρτι μουσικό εδώ έξω στο Δημαρχείο. Ήταν να έχουμε ένα συγκρότημα που θα είχαμε ζωντανή μουσική, όμως επειδή κάτι συνέβη λόγω ασθενείας δεν μπορέσαν να έρθουν. Όμως θα έχουμε DJ και θα γίνει ένα πάρτι καρναβαλικό έξω στην πλατεία Δημαρχείου.
Λοιπόν, στο Δήμο δεν στοίχησαν ούτε ένα ευρώ. Αυτό έγινε με την καλή μας θέληση και την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Όπως σας είπα και πριν, το Τμήμα Πολιτισμού έχει εργαστεί σκληρά. Με τη συνεργασία όλων, συντονίσαμε και συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς της Κέρκυρας και καταφέραμε όλο αυτό που βλέπετε, είδατε και θα δείτε. Στην Κέρκυρα, όπως είπα, έχουμε ένα καρναβάλι σατυρικό και ένα το βενετσιάνικο που μας αρέσουν και τα δύο. Και πρέπει αυτό να συνεχιστεί. Αυτό κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται και καλύτερο. Τα δύο χρόνια απόλυτη σιωπή ήταν ένα μείον σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα μπορούσα να είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, να είχαμε προγραμματίσει, να είχαμε αγοράσει στόλες, να είχαμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες αυτά τα χρόνια. Όμως δεν υπήρχε καρναβάλι. Όπως ξέρετε, ξεκινάμε φέτος και θεωρώ ότι κάθε χρόνο πρέπει να γίνονται προσπάθειες να μπορούμε να γίνεται όλο και καλύτερο. Μετά από μια σειρά επιτόπιων ελέγχων που προέκυψαν από σωρία καταγγελιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξη Πέδρο κ. Αρμενιάκος διαπίστωσε εκτενή καταστροφική κοπή ελαιοδέντρων σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας και μάλιστα με μόνη επιδίωξη το οικονομικό όφελος από την παράνομη πώληση της ξυλίας. Από μια σειρά επιτόπιων ελέγχων που προέκυψαν έπειτα από σωρία καταγγελιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, Γιάννης Αρμενιάκος, διαπίστωσε εκτενή καταστροφική κοπή ελαιοδέντρων σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας και μάλιστα με μόνη επιδίωξη το οικονομικό όφελος από την παράνομη πώληση της ξυλίας. Ο κ. Αρμενιάκος επισημαίνει ότι το φαινόμενο της κατατόμησης του κυρκυριακού ελαιώνα παρουσιάζει έξαρση το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, αξιοποιώντας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, έχουν καθορίσει τον ορθολογικό τρόπο κλαδέματος και χρήσης της προερχόμενης από τα ελαιόδεντρα ξυλίας με την έκδοση σχετικών αδειών. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα από κατοίκους της Βόρειας Κέρκυρας, της Νότιας Κέρκυρας και της Μέσης Κέρκυρας για την καταστρεπτική κοπή ελαιοδέντρων στις περιοχές αυτές. Πήγα ο ίδιος και έκανα αυτοψία στο χώρο και είδα πραγματικά ότι υπάρχει καρατόμηση του κερκυραϊκού ελαιώνα. Αυτό εμείς όσο είμαστε στην Περιφερειακή Αρχή δεν θα το επιτρέψουμε και θα πάρουμε ακόμα πιο σκληρά μέτρα στους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι υπηρεσίες να βγουν για αυτοψία στις συγκεκριμένες περιοχές που έχουμε δεχτεί τα τηλεφωνήματα. Έχω έρθει σε επαφή με τον αστυνομικό διευθυντή Κέρκυρας, τον κύριο Σπύρο Σκολαρίκη, και θα έχουμε ένα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εμείς έχουμε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στην υπηρεσία. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Όποιος θέλει να κόψει ελαιόδεντρα πάει στην υπηρεσία, κάνει μία αίτηση και του εξηγούν πώς να κόψει τα ελαιόδεντρα. Αυτό δεν εφαρμόζεται από συγκεκριμένα συνεργεία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος γιατί έχω δεχθεί πολλά σχόλια. Εμείς θέλω να είμαστε με τον κόσμο σύμμαχοι. Ο κόσμος να μας βοηθήσει, γιατί πρέπει να είμαστε μαζί ενωμένοι μια γροθιά, να μην επιτρέψουμε σε αυτά τα συνεργεία να κάνουν την ανεξέλεκτη κοπή των ελαιοδέντρων. Δεν τα έχω με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε να κόψουν 2-3 ελιές με το σωστό τρόπο για να ζεσταθούν στα σπίτια τους. Δεν τα έχω με τους σωστούς επαγγελματίες. Τα έχω συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα συνεργεία που κάνουν την ανεξέλεκτη κοπή. Θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι, θα έχουμε εντατικούς ελέγχους τόσο με το λιμεναρχείο, όσο με την αστυνομία και όσο με την υπηρεσία της περιφέρειας για να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα. Ως τραγική περιέγραψη τη διαμορφωθήσα κατάσταση με τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κέρκυρας, ο πρόεδρος του ΣΕΠ, ο κ. Αντώνης Κουρσάρης. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν 8 κενά δασκάλων τάξη, από τα οποία μόνο τα 3 καλύφθηκαν από αναπληρωτές. Ως τραγική περιέγραψε τη διαμορφωθήσα κατάσταση με τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κέρκυρας ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ Αντώνης Κουρσάρης. Υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα 8 κενά δασκάλων τάξης, από τα οποία με την τελευταία φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόνο τα 3. Η τέταρτη αναπληρώτρια δεν περίμενε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει υπηρεσία στην Κέρκυρα την 1η Μαρτίου και βρίσκεται στο εξωτερικό κάνοντας, καταλαβαίνετε, εκεί τον οικογενειακό της προγραμματισμό. Άρα,
Από τα 8 κενά καλύπτουμε μόνο τα 3. Κατά προτεραιότητα θα καλυφθεί το κενό της Ερίκουσας, όπου από τις 15 Δεκεμβρίου δεν γίνονται μαθήματα. Αναρωτιέμαι αν πραγματικά είχαν εξαντληθεί όλες οι πιέσεις που θα μπορούσε να έχει κάνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την λαλίστατη κατά τα άλλα κυρία Ιδρέου, η οποία έφτασε και έστειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας ζητώντας την απομπομπή στελέχωσης εκπαίδευσης. Γιατί δεν έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον για τη στελέχωση του Δημοτικού Σχολείου της Ερίκουσας, του Δήμου της? Ποια ήταν η στάση της κυρίας Κράτσα, ποια ήταν η στάση του κυρίου Γκίκα? Υπάρχουν κενά τα οποία πραγματικά δεν καλύπτονται. Εκ των ενόντων δεν μπορούν, δεν επαρκούν ούτε οι διδακτικές ώρες οι διαθέσιμες των εκπαιδευτικών του σχολείου, ούτε και ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου για να καλύψουν αυτές τις ώρες. Και βεβαίως, για ακόμα μία φορά, δεν καλύπτεται το κενό των σχολικών νοσηλευτών, ιδιαίτερα στο ειδικό νηπιαγωγείο. Παιδάκι προνήπιο δεν έχει παρακολουθήσει ούτε μία ημέρα μαθήματος από το Σεπτέμβριο, με αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας, η οποία είναι ανίκανη, ανάλγητη, να υποστηρίξει έναν μικρό μαθητή του νηπιαγωγείου, παρέχοντας το σχολικό νοσηλευτή έτσι όπως επιβάλλεται με βάση την ιατρική του γνωμάτευση. Καταλαβαίνετε ότι ενώ μιλούν για αξιολόγηση, τα κενά παραμένουν, άρα μόνο ως υποκριτική είναι αυτή η διαδικασία που οδηγεί διαρκώς τα σωματεία μας και το εκπαιδευτικό κίνημα σε κινητοποιήσεις. Ένα μοναδικό αριθμό, κυρίες και κύριοι, μεταλειτουργικό που παραμένει αναλύωτο στον χρόνο είναι ο χορός των Παπάδων, που κάθε χρόνο αναβιώνει την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, της Κυριακή δηλαδή της Τυροφάγου, κατά την εκκλησία σε δύο χωριά του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Όταν τελειώσει ο σπερινός στο χωριό επίσκεψη στην Κυριακή της Τυροφάγου και στα χωριά Κλιματιά, Χωροεπίσκοποι και Νυμφές, ο παπάς, οι παπάδες κατά την αρχαία συνήθεια και πατροπαράδοτοι, στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Βασιλείου στην επίσκεψη ή στο προάβλιο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην Κλιματιά ή στο προάβλιο του Ιερού Ναού Παναγίας Κουκαμιώτισσας στους χωροεπισκόπους ή μέσα στην Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στις Νυμφές, χορεύουν το περίφημο Δοξανάχη. Οι παπάδες αυτοί είναι επικεφαλής και άλλων ιερωμένων, οι οποίοι τάσσονται κατά τη δική τους ιερατική τάξη στα αριστερά του πρωτοχορευτή παπά. Ακολουθούν οι προεστοί του χωριού, πρόεδρος κοινότητας και κοινοτικό συμβούλιο, πρόεδρος και συμβούλιο συνεταιρισμού, δάσκαλοι του χωριού και επιθυμούντες να χορέψουν γέροι κατά τάξη ηλικίας. Όμως στο χορό γίνονται δεκτοί και νεότεροι 30-40 με σκοπό να συνηθίσουν να τον χορεύουν. Το τραγούδι λέγεται Δοξαστικό και Ένος, ενώ στις υπάρχουσες εκδόσεις τιτλοφορείται ως Δοξανάχη. Είναι γνωστό σε όλα τα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας, τα 4 όμως παραπάνω χωριά συνοδεύεται με χορό. Κατά μία άποψη, στο χορό αναγνωρίζονται στοιχεία αρχαίων εθήμων και τελετουργιών, στη σημερινή του πάντως μορφή έχει καθαρά χριστιανικό περιεχόμενο και ιδιαίτερα στο τρίτο τμήμα του συνδέεται με τον εσπερινό της συγχώρησης που έχει προηγηθεί. Θέμα του τραγουδιού είναι ο αντίστοιχος με τα επίγεια «Επουράνιος χορός», ο οποίος περιγράφεται μετά τη δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Χορεύουν οι 12 Απόστολοι με πρωτοχορευτή τον Πέτρο. Το ρυθμό δίνουν οι προφήτες που τραγουδούν και παίζουν όργανα. Καλεσμένοι στη γιορτή από την Παναγία είναι όλοι οι Άγιοι. Το τραγούδι κλείνει με τις προτροπές του ιερέα προς τους πιστούς να μετέχουν στη λατρεία της Εκκλησίας, να ελεούν, να υπερασπίζονται την ειρήνη, να μην κακολογούν, να αγαπούν ο ένας τον άλλον για να κερδίσουν τον παράδεισο. Ο χορός χορεύεται χωρίς όργανα, δηλαδή χωρίς βιολί, αλλά με το ρυθμό του βιολιού στον κυρκυραϊκό χωριάτικο χορό. Στην επίσκεψη, την Κλιματιά, τους χοροεπισκόπους και τις νυμφές, ολόκληρος ο χορευτικός όμιλος με επικεφαλής τον πρωτοχορευτή παπά χορεύει και τραγουδάει. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνικά μαζί μας, Ματούλα Ανδριώτη. Ματούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ιρώ. Πλούσιο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, εκτός από μπάσκετ και χάντμπολ που δεν έχουμε αγωνιστική αυτό το διήμερο. Έχουμε γάμα εθνική αύριο που ο Αστέρας Πετρητή υποδέχεται τον αθλητικό ομιλό Ιπάτου στις 3 για την αγωνιστική του τρίτου ομίλου της γάμα εθνικής κατηγορίας. Η είδηση όμως των ημερών είναι αυτό που ακούγαμε εδώ και μέρες, είναι η αλήθεια, και ακόμη δεν υπάρχει επισημότητα στο γεγονός ότι ο Σταμάτης Λυκούρης παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΕΑΚ και θα τον διαδεχτεί ο μέχρι πρώτην ως αντιπρόεδρος του ΕΑΚ Κώστας Αγάθος με τον Κώστα Τόμπρο να λαμβάνει χρέη αντιπροέδρου. Περιμένουμε το ΦΕΚ, ώστε να υπάρχει η επίσημη τοποθέτησή τους τέλος πάντων. Αλλάζει όλο το διοικητικό του ΕΑΚ. Δεν έχει λήξει η θητεία της διοίκησης. Απλά υπάρχει παραίτηση. Κοίταξε, οι λόγοι της παραίτησης δεν έχουν γίνει γνωστοί και ξέρεις ότι η επικοινωνία με τον Σταμάτη Λυκούρη δεν είναι και κάτι εύκολο. Ο Σταμάτης Λυκούρης, να σου πω κάτι, μιλάει όταν έχει κάτι να πει και εικάζω ότι δεν θα είναι ευχαριστημένος από την κατάσταση που επικρατεί και προφανώς δεν θα έχει και τη στήριξη που θα περίμενε. Εικάζω. Ίσως και το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα το τελευταίο καιρό στο ΕΑΚ. Έχουν δημιουργηθεί θέματα από το πέσιμο της Γλάμπας μέχρι και το ότι οι καταστάσεις δεν είναι στο σημείο που θα έπρεπε. Τη διαμαρτυρία των σωματείων, η οποία κοινοποιήθηκε μέχρι και τον Πρωθυπουργό. Και έχει να κάνει κυρίως με το κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Ίσως ότι υπάρχει μια αναμπομπούλια τις τελευταίες μέρες και κινητοποίησε μεγαλύτερη για το σωματεία, για τις συνθήκες που επικρατούν. Μπορεί να είναι και αυτός ένας λόγος που τον οδήγησε στην παραίτηση. Περιμένουμε ωστόσο το ΦΕΚ για να υπάρχει επίσημος ορισμός του Κώστα Αγάθου ως Προέδρου και του Κώστα Τόμπρου ως Αντιπροέδρου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου της Κέρκυρας. Μάλιστα, και βέβαια αναλυτικά θα τα δούμε όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα. Ματούλα, την επόμενη Παρασκευή, στην εκπομπή Αθλολογίας. Την επόμενη Παρασκευή στις Αθλολογίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Το σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Προς το παρόν, γεια σας. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ώρες, καθώς στην κεντρική Ευρώπη θα αναπτύσσονται χαμηλά βαρομετρικά, τα οποία θα τροφοδοτούνται από ψυχρές αέριες μάζες από τη Σκανδιναβία. Επίσης, ένα χαμηλό βαρομετρικό προερχόμενο από τη Δυτική Αφρική βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία. Αυτό το βαρομετρικό θα τροφοδοτείται από θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, αλλά και από ψυχρές από τη Σκανδιναβία. Έτσι, ο συνδυασμός θερμών και ψυχρών αερίων μαζών θα δημιουργήσει ισχυρούς νότιους ανέμους, οι οποίοι θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη. Τώρα για αύριο Κυριακή, με νεφώσεις θα ξεκινήσει η μέρα και τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν αύξηση αγγίζοντας τα 8 μποφόρ λόγω των χαμηλών βαρομετρικών που θα έρθουν σε επαφή με τα υψηλά βαρομετρικά ανατολικότερα. Έτσι, τα χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα έχουν ενωθεί και θα αρχίσουν να μας επηρεάζουν όσο θα περνούν οι ώρες με τα φαινόμενα να αυξάνονται. Η βροχόπτωση αναμένεται να ξεκινήσει από το μεσημέρι και αναμένεται ισχυρή τις απογευματινές ώρες με την παρουσία κεραυνικής δραστηριότητας αρκετά έντονης. Εξασθένιση θα υπάρξει μετά τα μεσάνυχτα των καιρικών φαινομένων. Η θερμοκρασία τώρα αναμένεται να αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου, λόγω και των νότιων ανέμων και οι ελάχιστοι τους 8 βαθμούς Κελσίου. Αφρικανική σκόνη σε πολύ υψηλά ποσοστά. Η υγρασία τις βραδινές ώρες θα αγγίξει το 90%.